υποχρηματοδοτούν αυτό το νοσοκομείο με ένα και μοναδικό σκοπό, να εφαρμόσουν όλα τα μνημόνια τα οποία ψηφίσανε και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί. Υπάρχει διάθεση και αποφασιστικότητα από όλους μας να παλέψουμε για να υλοποιηθεί αυτό το οποίο ζητάμε. Δηλαδή να λειτουργήσει η μονάδα εντατικής θεραπείας και η παιδιατρική. Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου και με συμφωνία και με τους άλλους συλλόγους που συμμετείχαν εδώ πέρα, το Σαββάτο 11 η ώρα, πάλι εδώ στην Ομαρχία, πάμε σε νέο συλλαλητήριο. Δυστυχώς πρέπει και καλό όλο τον κόσμο να παλέψουμε για ένα νοσοκομείο, για ένα νοσοκομείο ανοιχτό, για μια παιδιατρική ανοιχτή, γιατί μιλάμε για μια κλινική η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, μιλάμε για παιδιά. Να ενωθούμε όλοι μαζί και να απαιτήσουμε την επαναλειτουργία της κλινικής με τουλάχιστον 3 παιδιάτρους και το άμεσο άνοιγμα της μονάδας και να σταματήσει η κυβέρνηση, η ΥΠΕ και η διοίκηση να μας παραμυθιάζουν όπως σήμερα. Το νοσηλευτικό στην κυριολεξία καταραίει. Είναι 38% μόνο των προβλεπομένων. Πώς με αυτό το νοσηλευτικό θα ανοίξει η μονάδα? Είναι η παιδιατρική μια υπόθεση που δρομολογήθηκε περίπου ένα χρόνο πριν. Οι γιατροί πρώτα παραπονέθηκαν, μετά διαμαρτυρήθηκαν έντονα με χαρτιά, δεν αντέχουμε άλλο. Και αυτοί οι μαθητές, τύπα ξύλο να πάθουν τίποτα, δεν υπάρχει μια μονάδα εντατικής θεραπείας να βγουν. Δεν υπάρχει ένας παιδίατρος τη στιγμή που έχουμε περίπου 80 συναδέλφους που είναι νέα ζευγάρια. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι γυμνάζονται κάθε πρωί μαθητές και σε όλο τον νησί υπάρχει ένα διαθέσιμο ασθενοφόρο. Θεωρούμε ότι είναι χρέος των καθηγητών, πρώτα εκείνα για τα παιδιά με τα οποία συναστρεφόμαστε και κάνουμε μάθημα, αλλά και για τα παιδιά τα δικά μας, το να αγωνιστούμε στο να υπάρχουν στοιχειώδεις, να καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες στο νησί.